Καλώς ήρθατε. Θα κάνουμε πρωτότυπο αλμυρό ελβετικό ρολό. Χτυπάμε 4 αυγά. Ενσωματώνουμε 100 ml γάλα. Και 100 ml λάδι. Τοποθετούμε ένα φύλλο κρούστας σε ταψί περίπου το ίδιο μέγεθος που έχουμε βάλει αντικολλητικό χαρτί. Απλώνουμε μείγμα. Καλύπτουμε με ακόμα ένα φύλλο κρούστας. Αλείφουμε με μείγμα. Και επαναλαμβάνουμε τη διαδικασία μέχρι που να τελειώσουν τα φύλλα. Ψήνουμε στους 200 βαθμούς Κελσίου τις αντιστάσεις μέχρι να ροδίσουν. Όσο τα φύλλα είναι ζεστά, τα τυλίγουμε σε ρολό με τη βοήθεια μιας πετσέτας. Τα αφήνουμε στο ψυγείο για τουλάχιστον 3-4 ώρες μέχρι να κρυώσουν. Όταν είναι έτοιμο το ξετυλίγουμε. Τοποθετούμε τη γέμιση της επιλογής μας. Εμείς βάλαμε φέτα που τη δουλέψαμε μαζί με στραγγιστό γιαούρτι. Για να βλέπετε όλες τις νέες μας συνταγές, κάντε εγγραφή, πατήστε το καμπανάκι και επιλέξτε να λαμβάνετε όλες τις ειδοποιήσεις. Γαλοπούλα. Κέτσαπ. Και τριμμένο κίτρινο τυρί. Τυλίγουμε σε ρολό. Το καλύπτουμε με μεμβράνη και το αφήνουμε στο ψυγείο για 2-3 ώρες να σφίξει. Κόβουμε σε φέτες και σερβίρουμε. Περισσότερες πληροφορίες για τη συνταγή θα βρείτε στο link στην περιγραφή. Αν σας άρεσε το βίντεο, κάντε like και αφήστε το σχόλιο σας. Καλή επιτυχία και χρόνια πολλά!